Ένα πανέμορφο γκολ που βραβεύτηκε. Δύο λόγια για αυτό το γκολ που σημείωσε με το Πανιώνιο και βραβεύτηκε από τον κόσμο στο καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ, ήταν μια εξαιρετική σέντρα, μια ωραία ομαδική προσπάθεια. Ήταν η πρώτη φορά που σκόραμε το κεφάλι, ήταν ένα πολύ καλό γκολ το οποίο μας έδωσε και την νίκη. Τώρα έχει το παιχνίδι με τον Πανάικο και μετά ολοκληρώνει το πρωτάθλημα με τον Πλατανιά στην Τούμπα. Yes, as a team, as a player, you want to win both games. Έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα. Θέλουμε τόσο σαν παίχτες αλλά όσο και σαν ομάδα να κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια. Έχουμε παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο από τη χρονιά από την αρχή της και θέλουμε να πάμε να τελειώσουμε με ιδανικό τρόπο το πρωτάθλημα, να πάρουμε τις δύο νίκες. Νομίζω ότι θα παίξει με τον Πανάικο, θα είναι και δύο πρώην συμπαίκτες του ΠΑΟΚ, συμπαίκτες του, ο Κάτσε και ο Μιστακίδης, αλλά τώρα είναι αντίπαλοι. Είναι δύο πολύ καλοί παίκτες, τους οποίους τους γνωρίζουμε φυσικά. Χαίρομαι που θα τους αντιμετωπίσουμε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με αυτό και περιμένουμε να είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και φυσικά, το οποίο φυσικά θέλουμε και να κερδίσουμε. Είναι πλέον οριστικό ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άκα στο τελικό. Πώς το σκέφτεσαι το παιχνίδι? Έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα για να τελειώσουμε τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Θα σκεφτούμε πρώτα αυτά τα δύο παιχνίδια και μετά θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πάντως έχει εμπειρίες από το τελικό. Πέρυσι έπαιξε στο Βόλο 6 Μαΐου. 6 Μαΐου τελειώνει το πρωτάθλημα. Τι συμπεράσματα βγάζει? Ήταν μια πολύ δυνατή σεζόν φετινή. Μπορεί να μην ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, αλλά από τα μέσα και μετά παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε ένα μεγάλο σερί χωρίς να ιτηθούμε. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, την οποία θέλουμε να σφραγίσουμε σίγουρα με έναν τρόπο. Ο τελικός που θα γίνει... Yes, supporters come to the stadium. Θέλουμε να είναι στο γήπεδο μαζί μας και θέλουμε να κατακτήσουμε αυτό που αξίζουμε στο φινάλε. Στο γήπεδο πάντως ο ΠΑΟΚ παίζει στο Άκα. Τι έχει να πει? Yes, this is one stadium you have to play in. Είναι ένα ακόμα γήπεδο. Σίγουρα είναι το μοναδικό γήπεδο στην Ελλάδα που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της διεξαγωγής και είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένας τελικός χωρίς να υπάρχουν απρόπτα. Οπότε το δεχόμαστε και είναι ένα γήπεδο στο οποίο έχουμε δυσκολευτεί αρκετά, αλλά είναι ένα ακόμα γήπεδο το οποίο δεν θα μας επηρεάσει. Είναι έδρα της ΑΕΚ όμως. It's the AEK's home. Yes, there's no problem. Αν θέλεις να είσαι ο καλύτερος πρέπει να κερδίζεις τους πάντες παντού.